Βεβαίως είναι φανερή ποιοι είναι οι συνένοχοι στο έγκλημα. Και οι συνένοχοι στο έγκλημα είναι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά την εξέλιξη της πορείας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των υψηλών τιμολογίων που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά και της ενεργειακής φτώχειας. Και είναι συνένοχοι ακριβώς γιατί και τα τρία αυτά κόμματα έχουν μια κοινή συνισταμένη, ένα κοινό παρανομαστή που αποκαλύπτει και τη συνένοχή τους. Ποιος είναι αυτός ο κοινός παρανομαστής? Είναι η πολιτική, η εγκληματική, τραγική πολιτική απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πολιτική απελευθέρωσης έχει τραγικές συνέπειες, όχι μόνο στη χώρα μας, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι αυτές οι τραγικές συνέπειες της πολιτικής απελευθέρωσης? Είναι η δραματική επιβάρυνση της λαϊκής κατανάλωσης με τεράστιες αυξήσεις στα τιμολόγια από τα τέλη της δεκαετίας του 90 έως και σήμερα. Παντού, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά την αύξηση της παραγωγικότητας των νέων τεχνολογιών, τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος έχουν εκτοξευθεί. Δεύτερον, επίπτωση αυτού είναι η ενεργειακή φτώχεια, όπου στη χώρα μας, που είναι πολύ πλούσιες οι πηγές ενέργειας, ενεργειακές πηγές, έχουμε ενεργειακή φτώχεια που ξεπερνάει το 30% των λαϊκών νοικοκυριών. Δεύτερο στοιχείο των τραγικών συνεπειών της πολιτικής απελευθέρωσης είναι η επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων στη ΔΕΗ αλλά και συνολικότερα στον κλάδο της ενέργειας. Μείωση των αριθμών των εργαζόμενων, ανατροπές σε εργασιακές σχέσεις, ευελιξία, μη μέτρα προστασίας υγιεινής και ασφάλισης εργατικά, ατυχήματα και απληρωσιά από τους εργολαβικούς εργαζόμενους. Τρίτο στοιχείο είναι η ένταση της ενεργειακής εξάρτησης στη χώρα μας, γιατί ακριβώς και στο στρατηγικό σχέδιο για την επόμενη δεκαετία που παρουσίασε ο κύριος Σταθάκης, ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, έβαζε το φυσικό αέριο ως στρατηγικό καύσιμο, δηλαδή ένα εισαγόμενο καύσιμο σε βάρος του λιγνίτη που είναι εγχώριο, για να μπορεί να έχει ευστάθεια το σύστημα, γιατί βέβαια το ξέρετε πολύ καλά ότι με τις σημερινές τεχνολογίες δεν μπορεί να υπάρχει ευστάθεια του συστήματος αν στηρίζεται μόνο στην παραγωγή από ΑΠΕ. Από αυτή λοιπόν την άποψη λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτές οι τραγικές συνέπειες που προανέφερα, αλλά υπάρχουν και ωφελημένοι της πολιτικής απελευθέρωσης. Ποιοι είναι αυτοί οι ωφελημένοι? Μα οι ιδιωτικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, πολλαπλώς ωφελημένοι. Αναφέρθηκαν σποραδικά από διάφορους προηγούμενους ομιλητές, αλλά και από τον κύριο Υπουργό, στην εισήγησή του. Έτσι λοιπόν, αυτή η πολιτική απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει πολλαπλές, είχε και έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στην ίδια την πορεία της ΔΕΗ, με τη σταδιακή συρρήκνωση και την υποβάθμιση. Βεβαίως, επίπτωση επιτάχυνση όλων αυτών των εξελίξεων είναι και τα μνημόνια. Γιατί αυτή η πολιτική απελευθέρωση ξεκίνησε από το τέλη της δεκαετίας του 90. Στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο ιρίστο εμπαρόδο ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, προβλέπονταν περαιτέρω απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό εξειδικεύτηκε από την κυβέρνηση ότι το μερίδιο της ΔΕΗ πρέπει να μειωθεί στο 50%. Ποιοι θα ωφεληθούν από τη μείωση του μερίδιου της ΔΕΗ στο 50%? Μα είναι φυσικό. Οι ιδιωτικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Και έτσι λοιπόν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η πρώην κυβέρνηση, πήρε μια σειρά μέτρα. Δηλαδή από τις ΝΟΜΕ, αυτή τη δημοπρασία η οποία ήταν σε βάρος της ΔΕΗ, γιατί πουλούσε το ρεύμα κάτω του κόστους, στις πολλές λιγνητικών μονάδων από επένδυση το ονόμαζε, απέναντι στο σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης Σαμαρά, της μικρής ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το οποίο επί της ουσίας διαφέρεται, άλλωστε υπάρχουν και κοινές ομοιότητες, είπε ο ομιλητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, σημεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο δικό σας πρόγραμμα εξυγίανσης που ήταν και της προηγούμενης κυβέρνησης. Άρα λοιπόν η διαφορά την οποία έχετε είναι στα εργαλεία εκτέλεσης του εγκλήματος. Σε αυτό διαφέρετε. Τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε για να συνεχίσει την παρατέρω εκτέλεση του εγκλήματος? Από αυτήν την άποψη, βεβαίως, σε όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το απαράδεκτο καθεστώς της εμπορίας ρήπων, το οποίο έχει επιβληθεί με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος. Αν είναι αυτό η είδηση,
Αυτοί οι οποίοι καταστρέφουν το περιβάλλον ενδιαφέρονται για την προστασία του και βάζουν πρόστιμα για τους ύπους, το οποίο οι τιμές αγοράς έχουν εκτοξευστεί, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να χρεώνεται υπερόγκα ποσά. Και βέβαια αυτή η εμπορία ρήπων έγινε με πρόσχημα, είπα, την προστασία και την πράσινη ενέργεια. Που η πράσινη ενέργεια έχει πραγματικές στοχεύσεις. Ποιες είναι αυτές οι πραγματικές στοχεύσεις? Πρώτον, να διευκολυνθεί η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Δεύτερον, να περιοριστεί η εξάρτηση της ευρωπαϊκής ενέργειας από εισαγόμενα καύσιμα, γιατί ήταν κατά 60-70% εξαρτημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα εισαγόμενα καύσιμα. Και τρίτον, να στηριχθεί η ευρωπαϊκή τεχνολογία στις ΑΠΕ. Αλλά αλήθεια, εσείς που είσαστε τόσο πολύ ευαίσθητοι στα ζητήματα του περιβάλλοντος και προχωρήσετε αυτές τις μορφές, είπε ο κύριος Υπουργός στην ομιλία του, ότι δεν έχει μόνο το 5% στην εγκατεστημένες ΑΠΕ. Δεν ήταν αυτή 3%. Δεν ήταν αυτή η πολιτική επιλογή παλαιών κυβερνήσεων. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, οι πρώτες ανεμογεννήτριες που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα ήταν στα τέλη του 70 από τη ΔΕΗ. Όμως με πολιτική επιλογή αποτράπη από τη ΔΕΗ να συμμετέχει στα αιωλικά πάρκα και στα φωτοβολταϊκά για να διευκολυνθούν οι ιδιώτες να μπουν εκεί. Και μάλιστα τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας, γιατί αυτή είναι η ιδιωτική επιχειρηματική όμιλη, είχαν μια σειρά προνόμια σκανδαλώδη από εξασφαλισμένες τιμές που πουλάγανε το ρεύμα το οποίο παρήγαγαν, από επιδοτήσεις επενδυτικές και μια σειρά άλλα ζητήματα. Και αυτό ήταν σε βάρος βεβαίως των τιμολογίων και της λαϊκής κατανάλωσης. Και εφόσον είσαι τόσο πολύ ευαίσθητοι στα ζητήματα του περιβάλλοντος, γιατί δεν προχωρήσατε, κύριε Υπουργέ, όχι μόνο εσείς, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, στη δημιουργία υδροελεκτρικών σταθμών, που όλοι επιβεβαιώνονται ότι οι υδροελεκτρικοί σταθμοί της δεν είναι οι πιο κερδοφόροι, που με βάση αυτό θα είχαμε πολλαπλά ωφέλη. Γιατί θα είχαν πολλαπλά ωφέλη? Γιατί ακριβώς και ανανεώσιμη πηγή είναι, δεν έχει ρήπους και βοηθάει στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και βοηθάει στην ίδρυυση και την άρδρευση, αλλά και σε αντιπλημμυρική προστασία. Όταν το ίδιο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο λέει ότι το 80% των υδάτινων πόρων στη χώρα μας χάνεται, πηγαίνει στη θάλασσα. Αντί λοιπόν να αξιοποιηθούν πολλαπλά με τα υδροελεκτρικούς σταθμούς και φράγματα, εσείς τα έχετε καταψηφίσει. Στη θέση τους τη βάλατε, γιατί βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει από έναν ιδιώτη. Τα αιωλικά πάρκα, άναρχα, τα οποία αποδείχθηκαν ότι ήταν σε βάρος, καταστράφηκαν δασικά οικοσυστήματα, υπήρχε διατάραξη της βιοποικιλότητας και βεβαίως διατάραξη της υδρολογικής ισορροπίας. Δεν μιλάμε τώρα για τα κουφάρια που έχουν μείνει. Και επιμένετε στο ζήτημα της αξιοποίησης του φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη στιγμή που όλοι γνωρίζουν, όλοι οι επιστήμονες το παραδέχονται, ότι υπάρχουν τεράστιες απώλειες. Αλήθεια, από τη μια μιλάτε για πολιτική εξοικονόμηση ενέργειας και από την άλλη χρησιμοποιείτε το φυσικό αέριο με τεράστιες απώλειες? Τι είδους λογική είναι αυτή? Και βεβαίως για να ολοκληρώσω. Ναι, κύριε Καναθανασόπουλε. Ναι, θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Στο σχέδιο της κυβερνητικού βεβαίως είμαστε αντίθετοι. Γιατί επιβαρύνει τους καταναλωτές. Αυξήσεις έχουν. Δεν είναι ισορροπημένα. Γιατί η μικρή μείωση του ΦΠΑ που μείωσε κάπως τους λογαριασμούς, τώρα θα δουν αύξηση. Άρα θα πληρώσουν περισσότερα. Και δεύτερον, είναι και σε βάρος των εργαζόμενων. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε πολύ καλά και εσείς και οι προηγούμενοι. Το θέμα του μειωμένου τιμής ηλεκτρικού ρεύματος για τους εργαζόμενους είναι μέσα στη συλλογική του σύμβαση. Ήταν αντιστάθμινο στο να μην υπάρχουν αυξήσεις κάποια εποχή όταν εντάχθηκε αυτό στους μισθούς τους. Κόβεται τώρα τι μισθολογικό. Ένα μισθολογικό δικαίωμα των εργαζόμενων της ΔΕΗ. Δηλαδή μειώνεται τα εισοδήματα των εργαζόμενων της ΔΕΗ. Από τη στιγμή που δεν ήταν μια παροχή γενικά, φορολογείται, ήταν στη συλλογική του σύμβαση και παρεμβαίνεται από έξω για να ανατρέψετε τη συλλογική σύμβαση των εργαζόμενων στη ΔΕΗ. Απαράδεκτο γεγονός. Και βέβαια στο θέμα με την οικονομική κατάρρευση της ΔΕΗ,
Είναι μια σκόπιμη επιλογή αυτή. Και είναι σκόπιμη επιλογή και αυτές οι εκτιμήσεις που παραγνωρίζουν τα παραδοσιακά στοιχεία της ΔΕΗ, τις παραγωγικές, τις δυνατότητες, τις υποδομές, το επενδυτικό της πρόγραμμα. Γιατί για να νομιμοποιηθούν, για να μην καταρρεύσει η ΔΕΗ και καλά, να νομιμοποιηθούν στη λαϊκή συνείδηση τα αντιλαϊκά μέτρα αύξησης των τιμολογίων. Ωραία. Οι αντιλαϊκοί στόχοι και επιλογές για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Απέναντι σε εμείς αυτή τη λογική, ως ΚΚΕ θα βρεθούμε απέναντι και θα καλέσουμε το εργατικό κίνημα και το λαϊκό κίνημα να αντιμετωπίσει και να συγκρουστεί με το κυβερνητικό σχέδιο, κύριε Καρθασόπουλο, το οποίο παρουσίασε πριν από λίγο ο Υπουργός.